Τα μάτια σου οδός πορός, τα χείλη σου η πόλη. Δώσ' μου τα θάνατο νερό, να πιω να μην πεθάνω. Να σ' αγαπώ παντότινα, ποτέ να μη σε χάσω. Θα'ναι γύρω σου, μ' αυτά θα ντύσω τ' όνειρά σου. Να'ναι γλυκός αγάπη μου ο ύπνος σου και τον ανούρισμα σου. Ήρθες γλυκά σαν προσευχή, σαν επιταφείου πνοή. Σαν αρχαγγέλου προσταγή και μου πες έλα. Επιστέψα και βάδισα, στα κύματα περπάτησα. Σώμα ψυχή παράδοσα και σου παγέλα. Χιλιάδες άστρα θα'ναι γύρω σου, μ' αυτά θα ντύσω τ' όνειρά σου. Να'ναι γλυκός αγάπη μου ο ύπνος σου και τον ανούρισμα. Η Τζούλια που είναι? Εμένα ρωτάς που είναι η Τζούλια. Πώς είναι εδώ? Γιατί να είναι εδώ, αφού την άφησα σπίτι μαζί σου? Ναι, ξύπνησε, δεν τη βρήκα. Υπέθεσε ότι είναι εδώ. Χριστέ και Παναγιά και άλλοι πάντες, υπέθεσε λέει. Γιατί να είναι εδώ, σου την εμπιστεύτηκα. Άμα είδε, πού είναι ρε Ιούλη? Ξέρω εγώ πού είναι. Ρεριτζάς, απάντα. Τι μου έχεις κάνει, τι μου έχεις κάνει εσάς. Πονάω. Πονάω. Απάντα στο τηλέφωνο. Σορμανά, αλλά με φάρμακα.
Ντούνια, να ναι, μουτλού, σαν είπε. Γυρίσεις στην Κωνσταντινούπολη? Ναι. Γιατί? Δεν βρήκα τίποτα, Άγγελε. Να τα πούμε μια άλλη φορά. Δεν μπορείς να μιλήσεις τώρα? Όχι. Είναι εκεί ο του Μέρ. Άγγελε, σε παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει, με συγχωρείς. Θα τα πούμε από κοντά. Άγγελε! Εμινέ. Άγγελο ηλέραν εις δάρδυρ σέμι ιβάρ. Τα πει κύριοκ. Καπριστάγιν, μπαινί αραντέ, κουνιστούκαμα, αρα μες δά μπεσχεϊόκαμε. Δεν τσα κύριε Γιώργο, δεν σε αρπέ. Σαν να είχε εσύ. Αζούρ δεν έρεγε τζένε. Καπή ατσέκτε η τσερίγια του. Τι ασερτέ, μπαινί. Ναι, δεν τζένε. Ασύλ σεν μπαινί σε ασερτέ. Σαν είναι μπούρα τα κυρμεγή, πεγλέμι γιορτού. Ναι, και λεγεϊνή μπανάσο η λέμετη. Μπανάσο πρίς για μάκης τέντη. Χενούς κελτήν. Κούπλους. Να σε λτε, Τζένε. Ήδη. Μπίστε με σαλιάκι, διερτούκ. Να γίνει βάρε μην. Γιώ. Μεν τσουτσουκ δε ήλι με μηνέ. Σου ήλε πάνα. Δε γύμπα. Με ζαλιάκι με γουρζερέιτι δε... Του, του. Ακλέσε. Άμα μπαινιμ δεν... Ναι τεν μποιλέ τα βραντινή. Ωραίν με γε χακίμ βαρ... Του μέρ. Σου αν τα κουνού σάμα. Ζαμανά έχτε για τσεμπάρ. Του σου με κιτσίν. Του σου νέτια κνεβάρε μηνέ. Σαν κι μπανά, για πιντζή κι πίπα κι γιορ σου, νίσιν λίμι είσαι. Νίσιν λίμι κι ουρού γιορ σου, άμα σαν λεπ, όπ μου γιορ σου. Του μέρ, νίγε που έλεγε απίορ σου. Ναι, απίορ. Τι ανεμ, ναι που έλεγε απίορ. Μέρα πα, του μέρ. Μέρα πα. Ιζήν βερίρσεν, με ζαρλιά κι δίωρους. Αφέτερ συνείς. Για τσόν γιούνι τσιν, σις δεν μου ζούρτε λε μεγέ γελμίστην. Καπία τσέκτε η τσερίγερδιμ. Μενί γυρουντζέ, εμεινέ σε σερδέ. Εμεντέ ο νου γυρουντζέ σε σερδέ. Αμα ο ηλέ γυρουνού γιορκή, μουντα σόρνα χίτς πύρσε γε, σε σερ μαμά μου λαζέ. Τσοτσού κι πίτα θάμνα του με, ηκιντέ ολδούμ δουρουμού, αλλά μη ορμουσού. Σεν μπαινίμ δουρμουμού αντά, σεν ειν κίνην αντίορ. Εμεινέ. Έτσι πισέ, Ιάννη. Σου λέμε. Άντι, με ζαλιά και τελείω. Thank you.
κύριε Αντιγόνη. Καταρχήν να σου δώσω συγχαρητήρια που τους έπεισες να σου δώσουν τη δουλειά. Και δεύτερον να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Βέβαια να είμαι και εγώ από κοντά, εντάξει. Όχι τόσο κοντά όσο είναι ψέσαι όμως. Κάμα σου χαλάστρα. Όχι, αλλά ήταν ανάγκη να έρθεις. Μάλιστα. Συγγνώμη. Εν το εννοούσα έτσι. Πώς το εννοούσες. Αν ήταν άντρας συνάδελφος, ήταν άρτης. Λοιπόν, άμα σε πιάνω τον τα φεμινιστικά σου, νευριάζω. Καθόλου φεμινιστικά. Θέμα νοοτροπίας δική σου. Αν ήταν άντρας συνάδελφος, θα τα παρέτωσε σου λάμε στη νύχτα για να έρθει να κάτσει τσιά με. Ήταν να φύγει με την κοπέλα σου. Άντρα, πάρε τα. Όχι, εσύ σε παρετώ. Άρεσε μου, ήσουν τσιά με. Εσύ είναι να με πελάνεις, ξέρεις το. Γεια. 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 Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, δεν το έλεγα τα με την Αντιγόνη. Ξέρεις την Αντιγόνη? Ναι, ξέρω την. Συγγνώμη να σε διακόψα. Πέρασα να δω τον παπά μου για κάτι που θέλω. Έλα κάτσε. Είναι μέσα ο παπάς σου? Όχι, προτιμώ να τον περιμένω στο γραφείο του. Τι με θωρείς, πιένε μέσα. Τι να πάω μέσα, ρε Αντιγόνη, κάμα μέντα. Σιγά ρε Μάρκο, τι έκαμα μέν τώρα. Μάρκο, Μάρκο. Γεια σου, Μαρία. Ω, Μαρία μου, έγινε τίποτε? Όχι, παπά, περνούσα και πάνω ανέβανα από ένα γεια. Ενοχλώ. Όχι, μάνα, απλώς λείπει από το σπίτι της Μιτσέτα, Ανδρέα. Η Τζούλια. Ναι. Λοιπόν, Μάρκο, θέλω να λάβεις προσωπικά την υπόθεση, να. Φοβούμαι ότι η Μιτσέτα ψάχνει τη δόση της. Παπά, πώς μιλάς έτσι? Έτσι είναι, μάνα, δυστυχώς. Α, Αντιγόνη, 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 περίμενε. Μαζευτεί ο πληθέρος, ας πούμε. Μαρίνα. Μάρκο μου, δεν χρειάζεται να πεις τίποτε. Ρε Μαρίνα μου. Να που είναι. Ναι, παπά, γεια σου. Έγινε τίποτε? Όχι, κύριε Στέλνου. Άντε, ρε, δουλειά. Γεια σας, κύριε Ιωλία. Ναι, πώς είναι η Σόνια? Πώς να είναι, δεν μιλάει καθόλου, έχει χάσει την επαφή της με το περιβάλλον. Γι' αυτό με βλέπετε σε αυτή την αναστάτωση. Ησυχάστε, σας παρακαλώ. Τι να ησυχάσω, εγώ άμα πεθάνω θα ησυχάσω, κύριε. Ελάτε, καθίστε. Τι να κάτσω, είμαι να καθίσω. Είσαστε κουρασμένοι, σας παρακαλώ, καθίστε. Συγγνώμη, κύριε Λεωνίδα. Ξεχάσατε το κινητό σας στο αυτοκίνητο και χτυπούσε. Μπορεί να είναι κάτι επίγον. Εντάξει. Να σας πω, σας παρακαλώ, καθίστε. Θέλω να μιλήσετε του Ανδρέα. Το παιδί έχει φύγει από το σπίτι. Ναι, μου το έχει πει πριν από λίγο. Φαίνονταν αναστατωμένος. Ναι, αναστατωμένος. Εκείνος είναι. Εμένα δεν με βλέπει τι αναστάτωση έχω. Να έχω την κόρη μου στην εντατική. Η εγγονή μου από. Ο κύριος. Α, ναι, θυμάμαι τώρα. Είχατε έρθει μαζί στο αεροδρόμιο και μετά στο σπίτι. Ναι. Γκρέκορη, περίμενε με στο αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Ναι, με συγχωρείτε. Περίεργη φυσιογνωμία έχει ο υπαλληλός σας. Τον έχω να με βοηθάει στις εξωτερικές δουλειές του γραφείου. Ναι. Καθίστε. Το βλέμμα του ήταν κάπως έτσι περίεργο. Τέλος πάντων, τι έλεγα, κύριε Λεωνίδα. Α, σας έλεγα για το παιδί και για τη Σόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε στον Ανδρέα. Γιατί η Σόνια, ό,τι έπαθε, το έπαθε εξαιτίας του. Χθες το βράδυ άρχισε να φωνάζει και να ουρίεται στο παιδί. Η Σόνια άκουσε τις φωνές του από πάνω. Πήγε να κατέβει τη σκάλα, γλίστρησε, έπεσε κάτω και έχουμε όλο αυτό το κακό τώρα. Το έχω μιλήσει κι εγώ. Το έχει μιλήσει και ο Στέλιος. Με τις φωνές δεν βγαίνει τίποτα. Το παιδί χρειάζεται άλλη συμπεριφορά. Αυτό ακριβώς του λέω κι εγώ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, αλλά δεν με ακούει. Είναι πεισματάρης, καταλαβαίνετε. Αφήστε, θα του μιλήσω κι εγώ μόλις τον δω. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί το παιδί και να δούμε τι θα γίνει με τη Σόνια. Αυτό ακριβώς, κύριε Λεωνίδη. Οι γιατροί τι λένε, κύριε? Οι γιατροί ήξης αφήξης λένε τώρα. Κρύβουν τα λόγια τους. Δεν με βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Δεν μου μιλούν. Μπορώ να τη δω? Δεν επιτρέπεται να μπούμε μέσα, αλλά μπορούμε να τη δούμε από το τζάμι, αν θέλετε. Θα σου οδηγήσω. Έλα, γόρι μου. Πόση ώρα να το απαντήσεις? Σου είχε αλλάξει τα φώτα η Έλενα? Έλα, Γκρέκορη, πες μου τι θέλει. Μπα, αποκτήσαμε και υφάκι. Τι είναι, ρε Γκρέκορη, πρωί-πρωί? Τι πρωί-πρωί, ρε. Ξέρεις τι ώρα είναι? Είναι 2. Και? Λοιπόν, άστα αυτά και άκου τι θα σου πω. Ήρθε και σε βρήκε καθόλου η κοκκινομάλα? Πού να έρθει, ρε, η κοκκινομάλα? Είμαι στην Έλενα.
Δεν μου λες ψέματα, έτσι. Όχι, Γκρέγορη μου, δεν σου λέω ψέματα. Τι έγινε πάλι με την κοκκινομάλα? Καλά, καλά, θα σου πω μετά. Πάντως, αν έρθει από εκεί, πάρε με αμέσως τηλέφωνο, εντάξει. Ωραία, έγινε. Δεν έχουν μάθει κι άλλοι. Επίστεψα τώρα. Τι επίστεψες? Αφού ξέρεις το ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Πώς? Πολλά. Πόσο πολλά? Ως τον ουρανό. Εντάξει, σε πιο κάτω είμαι ευχαριστημένη, με ζορίζεσαι. Ναι, αλλά ξέρεις ότι άμα είμαι ερωτευμένος, εγώ ζηλεύω. Κάτι έκαμες εσύ για να μιλάς έτσι? Τι έκανα? Επειδή ξέρεις, μωρό μου, ότι ζηλεύω, κάνεις πως ζηλεύεις εσύ για να μη σου κάνω σκηνή για τις γκόμενες που σε περιτριγυρίζουν. Πες μου να δούμε, ψες που ένιωσα στο κλάπ, κόλλησες σου καμιά? Ναι, κόλλησα μου πάρα πολλές. Α? Ναι, αλλά ξέρεις, δεν τους δύο σε μάθαινα, αγαπή μου, γιατί έχω την πιο κλάρα, την πιο γκομενάρα. Ναι, άστε. Mm-hmm. Άντε, μωρό μου, πες μου να δούμε τότε τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για μένα. Ό,τι θέλεις. Μπορείς, ας πούμε, να δέρεις κάποιο? Εύκολο. Να του κάνεις κάτι που να του στοιχήσει πολλά? Βεβαίως, παρακάτω. Να το σκοτώσεις. Τι, αφού είπες ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα για μένα. Εγούλα τζουλα, ρε, Λένα. Ποιο θέλει να σκοτώσεις τώρα? Μάνα μου τώρα, και επίστεψε, ρε, το μωρό μου. Επίστεψε ότι να σκοτώσει κάποιο. Έχεις πλάκα, ξέρεις το. Είναι ωραία αστεία τώρα, Έλενα μου. Ναι, είναι ωραία αστεία. Άντε, Λουί, κάμε μου ένα φραπέ. Όχι, αγάπη μου, κάμε μου εσύ. Όχι, δεν κατάλαβες. Να σκοτώσεις κάποιον, δεν σκοτώνεις για μένα. Ούτε ένα φραπέ μπορείς να μου κάνεις. Ουλολόγια είσαι. Ξέρεις πολλά, αλλά δεν είμαι ουλολόγια. Το φραπέ, Λουί, το φραπέ. Τι θα φάμε? Φασόλια. Κοτσίνα ή άσπρο? Άσπρο. Τόνο εσύ? Τώρα να δω το μενού, ρε Χρήστο. Δεν πού παθείς τώρα? Μαρίνα μου. Τίποτε, ένεπα. Μαρίνα, κάνω σου κάτι. Χρήστο, σε παρακαλώ, δεν είμαι καλά. Μάλιστα. Όποιος δεν είναι καλά, βγάλει ανέβρα του πάνω. Συγγνώμη, ρε Χρήστο, συγγνώμη. Χρήστο, ήρθες? Μαρίνα, ήρθε ο μπαμπάς σου? Όχι, πέρασα από το γραφείο, είχε πολλή δουλειά. Δεν πέρασε από το γραφείο? Πέρασα, ρε μάμα, απαγορεύεται να περάσω από το γραφείο. Γεια σας. Ω, καλώς. Γεια σας. Μάρκο μου, γεια σου. Άντε, Κατερίνα μου, πάρτε να φάμε και βιαζόμαστε, μάνα μου. Πάτε, πάμε πίσω. Μα πού είναι, πάτε, να σχολάσετε? Μάνα μου, σχολάμε εμείς. Κάτσε, 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 ευχαριστώ. Λοιπόν, να μου έρθει, Κατερίνα. Φασόλια. Προείστε, ρε. Ναι, ναι, ωραία, ναι. Δεν με θυμίσει να φέρει καμιά ρέγκα, ρε, Κατερίνα. Έκαμα τόνο. Α, ωραία. Χρήστο, έλα, έχει τόνο. Μαρίνα μου, Μαρίνα μου. Πού πάει, μάνα μου, έλα, κάτσε, ρε. Ρε Κατερίνα, πάθει τίποτα? Έλειξε. Γεια. Γεια, γεια, γεια. Κύριε Λέσιο, κύριε Λέσιο, μα τι έπαθε το Λέσιο τώρα? Είπε ότι άρχισε δίαιτα. Τι είπε, δίαιτα? Και από τις πελδάρες τώρα. Μαρίνα, έλα μάνα μου να φάμε κι άφησες δίαιτες. Παπά, please, δεν πίνω. Αν μας πελάνε, σιόρτο ότι θέλει δίαιτα. Θέλει δίαιτα, ρε Μάρκο. Κύριε Στέλιο, είναι ξαρίστες γενέζιες να μου κάνουν για τις δίαιτες. Κύριε Νέζο, κάνει τώρα. Έχει ανάγκη τη δίαιτα. Αφήστε την τώρα, σιόρ, κάνει. Να φάμε τώρα. Κάνει, κύριε Κατερίνα μου, κάνει. Ένα μπορεί, Μάρκο μου, κάνει και εσύ δίαιτα. Έλα, 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 κάτσε, 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 βάλουμε μόνοι μας, βάλουμε μόνοι μας. Λοιπόν, κάτσε, και έχω δυσάρεστα νέα να σας πω. Ναι, πω έγινε πάλι. Η Σόνια έπαιζε με τις σκάλες επί νοσοκομείων, νομίζω ότι σοβαρά. Και η Μητσιά έφυγε από το σπίτι και δεν ξέρουν που είναι. Μα είναι Τζουλία. Έλα, βάλε και τον Μάρκο. Εντάξει. Κατερίνα, άκουσες τι? Άκουσα. Δεν μου θέλεις να κάνω.
τίποτα, εντάξει. Λοιπόν, να φάμε και να πάμε πίσω στο γραφείο, ναι. Τι, πέ μου, η Τζούλια εγκαλά. Άστα ρε, ζήνε. Είναι τραγική κατάσταση, είναι... Μπορώ να μάθω τι είσαι. Θέλω να πω, γιατί... Γιατί τι ψάχνετε, ζήτησε σας το... Ο παπάς μου ή έχει σχέση με τα ναρκωτικά. Τι θέλω να ξέρω, στο κάτω-κάτω είναι αδερφή μου. Γεια σας. Γεια σου, Μωρέ. Έλα, κάτσε. Συγγνώμη, Στέλνη, μου πιάσει το γραφείο σου και μου διέφυγες. Συγγνώμη αν ενοχλώ, δεν αισθάνομαι καλά, ρε Στέλνη. Τι συγγνώμη, ρε. Έλα, κάτσε. Κάτσε, παπά. Όχι, Αντρέα, ακόμα δεν έμαθα, αλλά μένα ανησυχείς, θα την έβλεπα. Δεν να μένα ανησυχώ, είναι πράγμα να μένα ανησυχώ, ρε Στέλιο, για όνομα του Θεού. Μπορώ να έχω λίγο νερό, σε παρακαλώ. Πρέπει να πηγαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πάτε στην ευχή της Παναγίας. Το καλό. Κύριε Λεωνίδα, μήπως θα μπορούσα να έχω το τηλέφωνο σας να κάνω ένα τηλεφώνημα στη μικρή. Μα φυσικά μπορείτε, αλλά θα απαντά το τηλέφωνο της. Η αλήθεια είναι όταν την παίρνει ο πατέρας της δεν απαντά. Παρ' όλα αυτά, ορίστε, δοκιμάστε. Δοκιμάσω. Αν μπορούσα να τη στείλω ένα μήνυμα, γίνεται. Βεβαίως γίνεται, βεβαίως. Δεν ξέρω τώρα, μισό λεπτό, ένα λεπτό να βάλουμε μπροστά το 123. Ναι. 123. Και θα το πάρει, θα το πάρει αμέσως, θα το πάρει, θα μπει ο τηλεφωνητής και θα το πάρει. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Να το. Ορίστε. Αν βρείτε τι κάνω αυτή τη στιγμή, θα σας απαντήσω. Γιαβρή μου, με ακούς. Με ακούς, αγγελέ μου. Μ' ακούς, γύρνα πίσω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πάρε με ένα τηλέφωνο να με πεις ότι είσαι καλά. Τζουλί μου, τη σκοτώνεις τη γιαγιάκα. Τη σκοτώνεις τη Τζουλί σου. Πού είσαι, αγάπη μου, πού είσαι, άγγελέ μου, έλα πίσω. Έλα, σε παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το σκέφτομαι και να θελήσει να το πάρει πίσω. Τι? Ποιο αριθμό θα πάρει? Α, δεν ξέρει τον αριθμό. Δεν είναι γραμμένο εδώ. Όχι, μέσα. Όχι, δεν είναι. Αλλά κοιτάξτε. Εγώ θα τη στείλω ένα μήνυμα. Ναι. Και θα τη λέω ότι μπορεί να με πάρει οποιαδήποτε στιγμή τη μέρα και τη νύχτα. Να είστε καλά. Και μόλις σας τηλεφωνήσει εσάς ή σας στείλει μήνυμα εμένα να μου το πείτε αμέσως. Φυσικά θα σας το πω. Μην ανησυχείτε. Κάντε κουράγιο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι και εύκολο. Αλλά στην ευχή της Παναγίας να βάλει. Γιατί μου το κάνεις αυτό, δεν μπορώ.
Αχ, Θεέ μου. Θεόλη μου. Σε παρακαλώ, Θεέ μου. Σε παρακαλώ. Βρες μου έναν τρόπο να φύγω. Δώσε μου τη δύναμη να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ, Θεόλη μου. Σε παρακαλώ. Δεν είμαι καλά. Ναι, δεν είμαι καλά. Κάτι πρέπει να κάνω. Άρα, μπορώ. Κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω κάτι. Δεν είμαι καλά. Έλα, Πιπίνη. Τζαζ. Τι μου κάνεις, με επιθύμησες. Ρε Τζαζ, γιατί δεν το απαντάς τόση ώρα. Σε παίρνω τηλέφωνο, πού είσαι. Είμαι Αθήνα. Έλα να με πάρεις, σε παρακαλώ. Πιπίνη, γύρισες. Γύρισα, ρε Τζαζ, σε παρακαλώ. Έλα να με πάρεις. Έλα, θέλω να σε δω, σε παρακαλώ. Δεν μπορείς τώρα. Γιατί δεν μπορώ, μη μου λες δεν μπορώ. Πες μου, πού είσαι, πες μου. Σε παρακαλώ. Για μένα ήρθες, Πιπίνη, ή για το φιλέτο. Άρε, Τζαζ, σε παρακαλώ. Έλα, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Πιπίνη, είμαι στην Πάτρα και δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω για σένα. Ξεκινώ σε λίγο. Μόλις φτάσω θα σε πάρω. Απόψε σου επιφυλάσσω κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους. Θα με πάρεις, ε. Ναι, μωρό μου, θα σε πάρω. Στείλε φυλάκι στο Τζαζ. Δεν ακούω. Πιο δυνατά. Έτσι, μπράβο, Πιπίνη. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ. Έχετε ένα νέο μήνυμα στο φωνοκιβώτιό σας. Είμαι ο Λεωνίδας, ο φίλος του μπαμπά σου. Ήμουν μαζί με τη γιαγιά σου, ανησυχεί πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, πάρε στο δικό μου τηλέφωνο. Ο αριθμός είναι 99-97-84-66. Να μπορεί, τρυπαπάτανα. Αυτό που άκουσες. Έτσι, για να καταλάβεις ότι ο πατέρας σου έχει πάντα δίκαιο. Εντάξει. Και δεν φεύγει από το σπίτι, σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσει ναρκωτικά. Όχι, ρε, όχι. Σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι για να αγοράσει παγωτό. Κύριε, λέει ίσω. Να είσαι εγώ να σηκωθεί και από το σπίτι, σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσω. Όχι, όχι, όχι. Σημαίνει ότι να ησυχάσω επιτέλους. Έτσι, α. Έτσι. Οκ, αφού να ησυχάσεις. Κάτσε, ρε, πού είναι να φύγεις, ρε, πού είναι να πάει, ρε. Κάνεις το χιούμο σου, ε. Τι θα γίνω ρε χωρίς εσένα, ε. Ποιος θα μου σπάει εμένα τα νεύρα κάθε μέρα. Αμπά, πες του. Δεν προσπαθεί να κάνεις χυμό. Ας σου φτιάνει. Άρα. Πού πάεις. Πάνω την νεύρα. Ήξερα το εγώ. Ήξερα το εγώ ότι να μπλέξουμε με την ιστορία, αν ήξερα το. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ποιος είναι. Άντε χαθείτε. Βγαίνουμε εμείς, Μαρκώ. Με έναν ησυχή, ρε Αντρέα. Θα την έβρουμε. Θα κάνουμε να την μπορούμε, κύριε Αντρέα. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, γεια σας. Γεια.
Γεια σου. Γεια σου, Μαρίνα. Ναι. Ναι, κύριε Αντρέα. Ο Ιωσιφάκης είμαι. Γεια σου, κύριε Ιωσιφάκη. Συγγνώμη που σας ενοχλώ στο κινητό. Σας έπαιρνα στο σταθερό και δεν απαντούσε κανείς. Έχουμε συνέλευση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Έχω βάλει και ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την είδατε. Αλλά βρίσκομαι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, κύριε Ιωσιφάκη. Α, με συγχωρείτε. Είδα την κόρη σας και... Συγγνώμη. Είδες την κόρη μου? Πού είδες την κόρη μου? Εδώ. Πού είχε, δηλαδή η κόρη μου είναι στο διαμέρισμα? Ναι, την είδα πριν. Δεν σας ακούω καλά. Είστε καλά, τι έχετε? Μια χαρά είμαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ιωσιφάκη. Βρίσκεται στην Αθήνα. Ποια είναι Αθήνα? Πότε προλάβεις ποια είναι Αθήνα? Ψυχής να με εξωμάσεις.